Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Βασιλής Διγαλάκης, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Τάκη. Καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, υπήρξε φόρτιση στη Βουλή προχθές. Υπήρξαν και διαξηφισμοί της Υπουργού με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σας κατηγόρησαν και για ντίλερ ιδιωτικών συμφερόντων. Και βλέπω σήμερα μια είδηση. Κοσμήτορες και πρόεδροι 28 παιδαγωγικών τμήματων ζητούν να αποσυρθεί αυτή η διάταξη για τα κολέγια. Από την άλλη, υπουργός είπε ότι η διάταξη εφαρμόστηκε για τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και ότι έχει να κάνει με το κοινοτικό δίκαιο. Τι ακριβώς γίνεται και γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση από προέδρους παιδαγωγικών τμήμάτων και γενικά από φορείς της εκπαίδευσης? Προχθές είχα βγάλει και τον εκπρόσωπο των ιδιωτικών σχολείων και εκείνος μου είπε ότι θέλουμε διάλογο με την Υπουργό να το συζητήσουμε, να δούμε τι γίνεται και μετά να ληφθεί η απόφαση. Ναι, όπως είπατε σωστά, ορθά, η διάταξη αυτή ουσιαστικά αφορά εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και μάλιστα υπάρχει υποκρισία από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για 4 χρόνια αναγνώριζε κανονικά την επαγγελματική ισοδυναμία και είχαν βγει προσκλήσεις μάλιστα. Βέβαια, ο κύριος Φίλης που του θέσαμε αυτό το επιχείρημα το δικό σας είπε ότι αυτή ήταν διάταξη Αρβανιτόπουλου, ότι ίσχυσε πράγματι και επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα χρόνια των μνημονίων, γιατί ήταν μνημονιακή υποχρέωση, και ότι την καταργήσαμε όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, δηλαδή το 2018. Είναι ενωσιακό δίκαιο, ίσχυσε και το 2016 σε προσκλήσεις για εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης επί κύριου Φίλη, και το 2017 και το 2018 επί Υπουργές κ. Γαβρόπουλου για πάλι για προσκλήσεις εκπαιδευτικών. Και καταργήθηκε λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές για λόγους προφανείς. Δεν θα ήθελα να σταθώ περισσότερο σε αυτό, γιατί το νομοσχέδιο δεν είναι σωστό να υπερκαλύπτει αυτό και όλες τις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου. Όχι, άλλες διατάξεις είναι θετικές και έχουν ψηφιστεί και από άλλα κόμματα, όπως είναι η διασύνδεση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με την αξιολόγηση. Ακριβώς. Και εκεί προφανώς υπάρχουν θετικές εκτιμήσεις από πολλές πλευρές. Απλά σας θέτω αυτό, επειδή γι' αυτό θα γίνει και σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. Ναι, ναι, επειδή και η δική μου αρμοδιότητα αφορά την ανωτάτη. Έχει μια σειρά διατάξεων το νομοσχέδιο, οι οποίες ψηφίστηκαν και κάποιες από αυτές μάλιστα είχαν και ευρεία συνένεση και υποστηρίχθηκαν και θερμά, είχαν θερμή υποδοχή από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Έχουμε μια σειρά διατάξεων οι οποίες καταρχήν επιτρέπουν στα πανεπιστήμια μας να κάνουν από εδώ και στο εξής μακροχρόνιο σχεδιασμό. Στην παιδεία και στην ανωτάτη χρειαζόμαστε μια μακροχρόνια πολιτική στην εκπαίδευση, για να μπορούμε να προγραμματίζουμε, να μπορούμε να σχεδιάζουμε σύμφωνα με τις εξελίξεις, τις παγκόσμιες εξελίξεις. Είχαμε μια πραγματική καταστροφή τα τελευταία χρόνια στην ανωτάτη εκπαίδευση, όπου αναδιαρθρώθηκε πλήρως ο χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός σχεδιασμός. Είπα στη Βουλή ότι ενώ ιδρύθηκαν 160 νέα τμήματα, ούτε κανένα από αυτά τα νέα τμήματα δεν είχε να κάνει με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τα μεγάλα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη. Τη στιγμή που σε όλο τον κόσμο ξεκινάνε πανεπιστημιακά τμήματα ακριβώς για την επιστήμη των δεδομένων. Αυτό είναι αλήθεια. Για να προετοιμάσουμε την κοινωνία μας και να προετοιμάσουμε τη χώρα και όχι μόνο να αυτό. Προλάβει αυτό το τρένο. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα σε σοβαρά site και σε εφημερίδες του εξωτερικού που μιλάνε πια για καινούργια επαγγέλματα που ούτε την ονομασία τους δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει. Ακριβώς. Αλλά που θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει η χώρα να σχεδιάσει σοβαρά την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, γιατί πρέπει να είμαστε μέτοχοι σε αυτό που συντελείται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Ένα βασικό κομμάτι του νομοσχεδίου είναι μια εθνική αρχή ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία θα εισηγείται προς την εκάστοτε πολιτική ηγεσία το τι μέτρα πρέπει να πάρει, πώς πρέπει να σχεδιάζει μακροχρόνια. Παράλληλα θα εισηγείται προς την πολιτική ηγεσία την υπογραφή προγραμματικών συμφωνιών πολυετών με τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε και αυτά να μπορούν το καθένα να σχεδιάζει μακροχρόνια τη δική του ανάπτυξη. Θα εισηγείται την κατανομή του προϋπολογισμού με αντικειμενικά κριτήρια. Αυτή τη στιγμή στο ισχύον καθεστώς είχαμε ότι ο κάθε υπουργός
με δικές του αποφάσεις κατένιμε τον προϋπολογισμό στα πανεπιστήμια χωρίς κανένα κριτήριο. Τώρα θα γίνει διασύνδεση της κατανομής των κονδυλίων σε σχέση με την αξιολόγηση και σε σχέση με το πώς λειτουργεί και το τι παράγει το κάθε πανεπιστήμιο. Ένα κομμάτι, το 80%, θα είναι με βάση αντικειμενικούς δείκτες. Δηλαδή, πόσους φοιτητές έχει το πανεπιστήμιο, σε τι αντικείμενα σπουδάζουν, γιατί άλλο το κόστος σπουδών σε μια θεωρητική επιστήμη και άλλο το κόστος σπουδών σε ένα αντικείμενο το οποίο έχει και εργαστηριακή εκπαίδευση. Θα έχει να κάνει με την διάσπαση του πανεπιστημίου σε περισσότερες από μία πόλης. Και δυστυχώς αυτό τα τελευταία χρόνια έγινε πολύ χειρότερη κατάσταση, γιατί ενώ είχαμε λίγα πανεπιστήμια που είχαν κάμπους σε διαφορετικές πόλεις, τώρα τα περισσότερα πανεπιστήμια πλέον είναι διασπαρμένα σε πολλές πόλεις. Και άρα αυτό το κομμάτι, το 80%, έχει να κάνει με αντικειμενικούς δείκτες. Το δεύτερο, το 20%, θα έχει να κάνει με το χαρακτήρα που το κάθε πανεπιστήμιο θέλει να έχει. Δηλαδή ένα πανεπιστήμιο μπορεί να έχει περισσότερο ερευνητικό χαρακτήρα, ένα άλλο εκπαιδευτικό, ένα άλλο εξωστρέφειας. Και φυσικά αν κάποιο πανεπιστήμιο που είναι μεγαλύτερα θέλουν θα έχουν πολλαπλές κατευθύνσεις, θα αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που επιλέγουν. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει προχθές στη Βουλή που ήρθε να μιλήσει για το νομοσχέδιο ότι στο ταξίδι στην Αμερική που είχε μαζί του και την Υπουργό Παιδείας υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάνω από 100 πανεπιστήμια από την Αμερική να έχουν συνεργασίες και συνέργειες με ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχει κάτι πιο αναλυτικό από αυτού να μας πείτε? Υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια και όσον αφορά τις ΗΠΑ αλλά και για άλλες χώρες, όπου αυτό που το Υπουργείο προσπαθεί να κάνει είναι να διευκολύνει. Ξέρετε γιατί το λέω, διότι όταν είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, και εμείς το ακούγαμε από την έσοδο των κοινοβουλευτικών συντακτών, ένα σχόλιο που υπήρχε ήταν του. Εντάξει, τώρα τι λέει, τώρα ποια αμερικάνικα πανεπιστήμια ενδιαφέρονται να έχουν συνέργειες και συνεργασίες με τα δικά μας, ή είναι μήπως απαξιωτική αυτή η λογική, πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον, και αν ναι, σε ποια κατεύθυνση? Στις δυνατότητες των ελληνικών πανεπιστημίων, ειδικά με τα ρυθμίσεις τις οποίες φέρνουμε και οι οποίες απελευθερώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο, και πραγματικά η Ελλάδα μπορεί να γίνει παιδευτικό κέντρο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ήδη έχει ξεκινήσει, όπως γνωρίζετε, ένα πρώτο ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό, και το αμέσως επόμενο διάστημα έρχονται ρυθμίσεις οι οποίες θα απελευθερώνουν τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών. Μέχρι τώρα γνωρίζετε ότι για να κάνει κάποιο πανεπιστήμιο ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα θα έπρεπε να συνεργαστεί υποχρεωτικά με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι πρωτοφανές. Δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο να περιορίζεις τα πανεπιστήμια από το να μπορούν να δίνουν τα προγράμματα σπουδών. Άρα αυτό το απελευθερώνουμε και θα μπορούν τα πανεπιστήμια μας να προχωρήσουν. Έχουμε καλό εκπαιδευτικό προσωπικό στα πανεπιστήμια μας, έχουμε πόλους αριστείας. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς από το προφανή, δηλαδή προγράμματα σπουδών που αφορούν τις θεωρητικές επιστήμες, την ιστορία, την αρχαιολογία, την ελληνική γλώσσα, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Μπορούν να δίνουν τα πανεπιστήμια μας προγράμματα σπουδών και σε άλλες επιστήμες και στην ιατρική. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Υφυπουργέ. Ακούμε όλα αυτά τα σχέδια, ψηφίζονται νομοσχέδια. Το ερώτημα είναι, θα παράξουν ένα αποτέλεσμα όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που θα είναι τέτοιο και θα είναι τέτοια η θετική εικόνα που θα έχει και για την παιδεία, ούτως ώστε να μην μπορεί να ξυλωθεί στην πορεία του χρόνου? Και το λέω αυτό γιατί είχαμε τον νόμο Διαμαντοπούλου, ψηφίστηκε με μια τεράστια πλειοψηφία από τη Βουλή, σχεδόν πρώτη φορά είχαμε τέτοια πλειοψηφία για εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, σχεδόν δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ξυλώθηκε λίγο μετά. Ύστερα ήρθαν άλλες ρυθμίσεις, μετά ήρθαν άλλες κυβερνήσεις, τις ξύλωσαν, έφεραν τις δικές τους. Έρχεστε τώρα εσείς, κάνετε άλλες ρυθμίσεις. Μπορεί να υπάρξει μια συνένεση στο κομμάτι αυτό της παιδείας, τουλάχιστον σε κάποια βασικά θέματα, ούτως ώστε σημαντικές αποφάσεις που παίρνει μια κυβέρνηση να μην ξυλώνονται μετά από 2-3 χρόνια από μια άλλη? Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Χρειάζεται η παιδεία, οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται συνένεση, χρειάζονται να είναι ομαλές και να μην επιβάλλονται βία, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Γι' αυτό το λόγο και το μεγάλο νομοσχέδιο, το οποίο αφορά την Ανωτάτη και θα αφορά το νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια, δεν προχωράμε βιαστικά. Έχει ξεκινήσει ο διάλογος από την αρχή, από τους πρώτους μήνες που αναλάβαμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου,
παιδευτική κοινότητα, έχουμε διάλογο με τα πολιτικά κόμματα και το πλαίσιο το οποίο θα έρθει, όπως έγινε και με την, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις διατάξεις για τους ΕΛΚΕ, τις οποίες διευθυντήσαμε και οι οποίες απελευθερώνουν την έρευνα στα πανεπιστήμια, και είναι πολύ σημαντικό και θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτό, γιατί στα προγράμματα των πανεπιστημίων απασχολούνται δεκάδες χιλιάδες νέοι ερευνητές, και αυτές λοιπόν τις διατάξεις τις βάλαμε σε διαβούλευση για μεγάλο διάστημα και γι' αυτό το λόγο είχαν και την υποδοχή που είχαν από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε για να μεταρρυθμίσουμε. Έχετε μια εικόνα και με αυτό να ολοκληρώσουμε πότε θα έρθει ο νόμος πλαίσιο? Δεν θέλω να προσδιορίσω αυτή τη στιγμή ακριβώ χρόνο, αλλά θα έρθει μέσα φέτος. Εντός του 20. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Διγαλάκης, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.